Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια τέτοια ώρα τέτοια λόγια αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό θα περιορίσω κατά πολύ αυτά που έχω να πω. Βέβαια τι να πρωτοπώ για την ουσία της καταγγελίας κυρίας Τσατάνη. Έχω πάρα πολλά στοιχεία για να αντικρούσω. Δεν μου φτάνει η ώρα και ούτε θέλω να ταλαιπωρήσω τους παρευρισκόμενους. Θα αρκεστώ λοιπόν στα λάθη και θα αριστώ επιχειρήματα μόνο από αυτά που λέει η ίδια. Τι λέει λοιπόν η κυρία Τσατάνη? Ότι στα μέσα Νοεμβρίου, κρατήστε την ημερομηνία, στα μέσα Νοεμβρίου με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να συναντηθούμε. Καταρχήν μου είπε να πάω εγώ στο γραφείο της βράδυ απόγευμα. Δεν έδωσα σημασία, αλλά κρατήστε το και αυτό. Μετά μου ζήτησε να πάμε έξω και όταν εγώ επέμενα δέχτηκε να έρθει στο γραφείο μου. Σαν αιτιολογία της πρωτοβουλίας της να με επισκεφτεί, επικαλείται ότι ήθελε να αρθούν οι παρεξηγήσεις που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ μας για κάποιες δηλώσεις μου που είχαν αφαιρθεί σε δικαστικά πραξικοπήματα. Ούτε μια σκευωρία δεν μπορούν να στήσουν. Τις δηλώσεις αυτές τις έκανα 27 Νοεμβρίου. Άρα στις 15 που η κυρία Τσατάνη ήρθε στο γραφείο μου, δεν ήξερα, δεν είχα μιλήσει για δικαστικά πραξικοπήματα. Πρέπει να έχει και μαντικές ικανότητες η κυρία Τσατάνη για να ξέρει από τις 15 Νοεμβρίου στις 27 Νοεμβρίου θα μιλήσω για αυτή. Και τι μου είπε εκεί? Επικαλέστηκε την παλιά μας συναδελφική ιδιότητα. Μου είπε κολακεύοντάς με ότι όλοι οι συνάδελφοι της είχαν πει ότι είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός συνάδελφος. Επικαλέστηκε την αγάπη που έχω στα παιδιά μου, που το ξέρουν όλοι. Και μου ζήτησε να λυπηθώ την ίδια και την κόρη της που είχε στοχοποιηθεί, γιατί η κόρη της ήταν υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και μου είπε ότι εν ώψη προαγωγής της δεν ήθελε να διωχθεί πειθαρχικά. Μου είπε και άλλα πολλά. Η συνομιλία όμως είναι ιδιωτική. Και εγώ έχω αρχές. Αποκαλύπτω μόνο όσα πρέπει να αποκαλύψω με βάση αυτά που λέει. Τα υπόλοιπα εύχομαι να μην τα αποκαλύψω. Αν χρειαστεί όμως θα τα πω. Γιατί είμαι αμυνόμενος. Ορίστε. Κύριε Αθανασίου, μην καταφεύγετε σε τέτοια φτηνά τεχνάσματα. Το Νοέμβριο τι αίτηση να κάνει? Ήθελε να προαχθεί εφέτος τον Ιούνιο. Τώρα θα την κάνει την αίτηση. Τώρα μπορεί να μην την κάνει. Το Νοέμβριο που ήρθε σε μένα. Λάτε παρακαλώ να μην γράφονται στα πρακτικά αυτά. Το να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Το έχω κάνει και εγώ όταν έπαιζα μπάλα γιατί ήμουν καλός αμυντικός. Επανέρχομαι. Που είχαμε μείνει. Τη διαβεβαίωσα ότι εγώ σαν υπουργός και επειδή σέβομαι την παλιά μου ιδιότητα και επειδή οι συνάδελφοί μου εξακολουθούν να με αγαπούν και τους αγαπώ, δεν είχα σκοπό να συνδυάσω τη θητεία μου με οποιαδήποτε πειθαρχική δίωξη εναντίον συνάδελφου. Η κυρία Τσατάνη πρέπει να απαντήσει ορισμένα ερωτήματα. Γιατί όπως παραδέχεται η ίδια μου τηλεφώνησε και ζήτησε να συναντηθούμε? Πάει ποτέ ο εκβιαζόμενος στον εκβιαστή? Γιατί λέει μετά ότι την εκβίασα? Γιατί ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι ζήτησα να συναντηθούμε για να αρθούν οι παρεξηγήσεις, οι δηλώσεις μου που είπα και πριν για δικαστικά πραξικοπήματα που τσέκανα 12 μέρες μετά? Α, ξέχασα να σας πω, μου έδειξε και μια φωτογραφία της κόρης της για να τη λυπηθώ. Την έχω, την ξέχασα στο γραφείο μου και την έχω ευτυχώς. Πού την είχα? Αν την εκβίαζα θα μου έδειξε φωτογραφία της κόρης. Εκτός αν έχουμε άλλο σενάριο πιο τραβηγμένο, ότι την εκβίασα και για να τη λυπηθώ μου λέει λυπήσου το παιδί μου. Αυτό δεν το είπε όμως. Απέφυγε από μια φωτογραφία. Γιατί μου έδωσε τους αριθμούς τηλεφώνου της και μου ζήτησε να της τηλεφωνήσω, αφού εγώ σύμφωνα με τους χειρισμούς της είχα δοκιμάσει να παρέμβω στη δικαστική κρίση? Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που μπορώ να θέσω. Όχι για την κυρία Τσατάνη, γιατί δεν έχει απαντήσεις, αλλά για τη λογική όσων μπορούν αμερόληπτα να κρίνουν. Διότι ξέρετε, η υποκρισία πρέπει να σταματήσει σε αυτόν τον τόπο. Αναγάγουν σε μείζον θέμα τη δική μου συμβουλή που η ίδια μου ζήτησε, εάν είναι αρμόδια ή όχι.
Για την ουσία, μόνη της δεν τολμάει να πει ότι είπα να ασκήσει δίωξη, μην ασκήσει. Ποιο είναι το μεγάλο μου ολίσθημα? Της είπα είσαι αναρμόδια και επειδή σε έχουν στοχοποιήσει οι εφημερίδες και αυτά, γίνα τη δικογραφία πίσω. Εάν λοιπόν εκφράσω την άποψη ότι δεν είναι αρμόδιο το ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, έφυγε ο κύριος Αθανασίου που τα ξέρει αυτά, και είναι αρμόδιο το ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας, δεν είναι αρμόδια η εισαγγελία εφετών, αλλά είναι αρμόδια η εισαγγελία πρωτοδικών. Είναι παρέμβαση αυτό? Για την υπόθεση αυτή, επαναλαμβάνω, μόνο για θέμα αρμοδιότητος και μετά από δική της παράκληση, μιλήσαμε 3 λεπτά. Την υπόλοιπη ώρα που παρέμεινε στο γραφείο μου, το μισό διάστημα αφιερώθηκε για να μιλάει για την προσωπική της ζωή, ένας άλλος λόγος να τη λυπηθώ. Πάλι εγώ δεσμεύομαι από τις αρχές και την αξιοπρέπειά μου και δεν μιλάω. Και το άλλο μισό, του εναπομείνοντος χρόνου, μιλήσαμε για την υπόθεση του Γιάννη του Αγγέλου. Δεν το κρύβω, είναι φίλος μου. Και είναι από τους πιο έντιμους και αξιοπρεπείς ανθρώπους. Ειδικά οι της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να θυμάστε πόσο είχε ταλαιπωρηθεί από την κυρία Τσατάνη ο κύριος Αγγέλου. Το ύψος της μεγάλης εγγύησης που του έβαλε, που αναγκάστηκε να βάλει υποθήκη το σπίτι του. Εδώ πραγματικά εύχομαι να μην χρειαστεί να αποκαλύψω τι είπαμε. Ένα μόνο θα σας πω. Και ο καθένας μπορεί να κάνει τη σκέψη του. Μετά από αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά στο Γιάννη τον Αγγέλου, ο οποίος σημειωτέων απαλλάχθηκε με βούλευμα, δεν οδηγήθηκε καν στο ακροατήριο, ο άντρας κυρίας Τσατάνη από την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά διορίστηκε γενικός περιφερειακός διοικητής νοσοκομείων. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει γι' αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης, τα είπα κύριε Κιγκέρογλου, το είχα πει αλλά δεν ήσασταν εδώ, και είπα επίσης, να τα υπενθυμίσω, μου δίνει την ευκαιρία, ότι αποπέμφθηκε από τον κύριο Βουλγαράκη και γι' αυτό το λόγο, και είχε υπάρξει και δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ Βουλγαράκη και του συζύγου της κυρίας Τσατάνη, και γι' αυτό το λόγο ακόμα έπρεπε να κάνει αποχή όταν χειριζόταν την υπόθεση με το παιδί που ήταν κατηγορούμενη η κυρία, η γυναίκα του Βουλγαράκη, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Τα έχουμε πει αυτά, εν πάση περιπτώσει είναι λεπτομέρειες, ο καθένας μπορεί να κρίνει τι έχει παιχθεί σε αυτή την ιστορία. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αν θυμάμαι καλά, προ λίγο καιρό είπε ότι δεν θα με κρίνει από το πολιτικό μου παρελθόν, αλλά από τις σημερινές μου πράξεις. Αυτό ακριβώς θέλω κι εγώ. Για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί πιστεύω πάντα ότι τα δημόσια πρόσωπα κρίνονται καθημερινά και από αυτά που κάνουν καθημερινά. Και εγώ θέλω να κριθώ για αυτά που κάνω. Αλλά να κριθώ δίκαια. Και όχι με υποκρισία ότι παρεμβαίνω επειδή μου ζήτησε η άλλη τη γνώμη μου, τη την είπα, για θέματα όχι ουσίας αλλά διαδικασίας. Επίσης, δεν θέλω να με κρίνει με βάση το παρελθόν μου, γιατί ελαφρυντικά προτέρων μου βίου ζητούν οι ένοχοι. Και εγώ δεν είμαι ένοχος. Εγώ, κύριοι, δεν μ' αρέσουν οι εκβιασμοί. Γι' αυτό ούτε εκβιάζω, ούτε εκβιάζομαι όμως. Γιατί εκβιασμός εδώ υπάρχει, αλλά ο εκβιασμός είναι σε βάρος μου. Ή να παραιτηθώ, ή να με φημώσω. Δεν θα συμβεί τίποτα. Όσο ο Πρωθυπουργός με εμπιστεύεται, ό,τι και να μου λένε, και το έχω δοκιμάσει και στο παρελθόν, και απάντησα και στον κύριο Θοδωράκη, επί μια δεκαετία ψεύδονται και λένε, θα τα ξαναπώ επί τροχάδι, ότι εγώ έβαλα στο αρχείο τους Πακιστανούς, εγώ έβαλα στο αρχείο τις υποκλοπές, εγώ ερεύνησα το θάνατο του Τσαλικίδη και όλα αυτά τα έχουν κάνει άλλοι. Λοιπόν, το παιχνιδάκι του εκβιασμού σε βάρος μου δεν θα περάσει, κύριε. Θέλω να πω όμως, τελειώνοντας και επανερχόμενος αυτό που είπα στον κύριο Μητσοτάκη, ότι δεν θέλω να κρυθώ από το παρελθόν μου, θέλω να κρυθώ από το παρόν μου, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το παρελθόν αποτελεί προβολή του μέλλοντος και του παρόντος. Και αυτό δεν το λέω, επαναλαμβάνω, για να με κρίνει με βάση το παρελθόν μου. Το λέω
για να κρίνει κάποιους άλλους με βάση το παρελθόν τους και να μην επιτρέψει να παρασυρθεί και να εγκλωβιστεί από ανθρώπους που έχουν προδώσει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και την πατρίδα. Η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέρω εγώ τουλάχιστον, ήταν πάντα στη μεγαλύτερη διάρκεια της ζωής της, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, ήταν πάντα η παράταξη του μέτρου, της συνένεσης και της προσφοράς στην πατρίδα. Ας μην παρασυρθεί η σημερινή ηγεσία από κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.